Καταρχάς ήταν ένα πλαίσιο το οποίο συμφωνήθηκε μεταξύ της περιφέρειας και των εργατικών κέντρων της Κρήτης με ουσιώδεις και στοχευμένες προτάσεις, με στοχευμένες πολιτικές. Και γι' αυτό ευελπιστούμε να μην μείνει ένα ψήφισμα στα χαρτιά, αλλά να προχωρήσει σε υλοποίηση όλων αυτών που συμφωνηθήκανε. Είναι 18 σημεία τα οποία το καθένα ξεχωριστά έχει τη σημασία του, ενισχύει κατά την άποψή μας και μας, αλλά και σύμφωνα με το ψήφισμα και της ίδιας της περιφέρειας και την περιφέρεια, ότι θα ενισχύσει την απασχόληση και θα καταπολεμήσει την ανεργία. Γιατί πραγματικά, το ξέρετε, μην το ξαναλέμε, η Κρήτη βρέθηκε σε σημείο για πρώτη φορά να είναι πρώτη στην Ευρώπη σαν περιφέρεια στην αύξηση της ανεργίας και πραγματικά πρέπει να δοθούν λύσεις. Και πρέπει να δοθούν λύσεις αλλά και πιέσεις στην κεντρική πολιτεία, τόσο από εμάς όσο και από την περιφέρεια. Και βέβαια δεν είναι ο μόνος χώρος που μπορεί να δραστηριοποιηθεί κάποιος επαγγελματικά άνεργος, ο χώρος του τουρισμού, έτσι. Σίγουρα, γιατί αυτό που επισημάναμε και φαίνεται και μέσα από τα 18 σημεία είναι ότι πληρώνουμε και τη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού και σαν απασχόληση και σαν οικονομία στο νησί, ενώ υπάρχουν κλάδοι πολύ σημαντικοί που έχουμε την ευλογία στο νησί να την έχουμε, γιατί είναι πραγματική ευλογία. Είτε αυτός λέγεται πρωτογενής τομέας, είτε ενέργεια, είτε εξαγωγές, είτε μια σειρά έτσι άλλων κλάδων που θα μπορούσαμε να προσφέρουμε υπεραξίες όχι μόνο στην απασχόληση αλλά και στην οικονομία που είπα πριν, κυρία Δουλγεράκη. Δώστε μας κάποια από αυτά τα σημεία, αυτά που θεωρείτε εσείς ότι βρίσκονται πολύ ψηλά στην ατζέντα, έτσι ώστε να πάρουμε άμεσα και το παράδειγμα, κύριε Βοριά. Καταρχάς, επειδή μιλάω για άλλους κλάδους, θέλω να καταλάβουμε ότι για κάθε αύξηση, έτσι ένα παράδειγμα, του πρωτογενή τομέα, αυτό δημιουργεί υπεραξίες στο δευτερογενή, δηλαδή στη μεταποίηση, στη συσκευασία, στον τριτογενή, όπως είναι οι μεταφορές. Και πραγματικά δίνει μεγαλύτερες υπεραξίες ακόμη και από αυτό του τουρισμού. Από εκεί και πέρα θέλουμε όχι μόνο τη στήριξη, θέλουμε τη διασύνδεση του πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό. Δεν είναι δυνατόν να περνάνε εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο, δεν θα χρειαζόταν και δεν θα φτάνανε τα προϊόντα να φύγουν στο εξωτερικό και θα μπορούσε να γίνει μια κατανάλωση μόνο από τους τουρίστες, ελπίζουμε να πάμε μια καλή, να φτάσουμε σε σημείο του παρελθόντος, να πάμε σε καλές τουριστικές περιόδους. Ξέρετε ότι το κεφάλαιο περιόδους είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ζητάμε με πολλές δικλίδες και από τις δύο πλευρές. Το ξέρετε ότι είναι πολύ δύσκολο ως κεφάλαιο. Πολύ δύσκολο, ωστόσο όμως μπορεί να δοθούν και κάποιες λύσεις μέσω κάποιων προγραμμάτων που θα μπορούσαν να βρουν ενίσχυση όλων αυτών των πολιτικών. Θέλουμε να προχωρήσουμε γρηγορότερα τα δημόσια έργα που θα απασχολήσουν χιλιάδες κόσμου. Το έργο το μεγαλύτερο που γίνεται στη χώρα, αυτό το αεροδρομίο του Καστελίου, δεν μπορεί να έχει προχωρήσει ακόμα σε τέτοιους ρυθμούς που να απασχοληθεί κόσμο. Θέλουμε να επιταχυνθεί ο ΒΟΑΚ, γιατί είναι και θέματα ασφαλείας, αλλά και θέματα είναι αναπτυξιακό έργο που θα προσφέρει και θέσεις εργασίας. Θέλουμε να αποσυρθεί, είχαμε ζητήσει και συμφώνησε αυτό το νομοσχέδιο που πέρασε χθες με την διευθέτηση του ωραρίου, που εκεί θα στοιχήσει θέσεις εργασίας, γιατί θα γίνουν προσλήψεις αφού γίνεται πιο φτηνή η ώρα εργασίας και γίνεται και με αυτόν τον τρόπο που δεν θα ελέγχεται. Σας λέω, είναι 18 σημεία που θα συνεχίσω αν έχουμε το χρόνο να τα αναφέρουμε. Το καθένα ουσιαστικό, η μαζική εστίαση. Έχουμε πει ότι αποτελεί βιομηχανία για την Κρήτη η γάμη, εκδηλώσει των γάμων και των βαφτίσεων. Και ξεκινάει από τον κτηνοτρόφο και από τον Γιώργο και φτάνει μέχρι στον τριτογενή τομέα, στις εταιρείες που εκδηλώσουν, στους χρυσοχώους. Και είναι πραγματικά μια βιομηχανία οικονομίας που θα έπρεπε εκεί πέρα να ακολουθεί μια διαφορετική πολιτική για την περιφέρεια της Κρήτης, για να ενισχυθεί και η απασχόληση, να γυρίσουν οι ανθρώποι, είτε είναι μουσικοί, είτε είναι σερβιτόροι, είτε είναι μαγείροι, στη μαζική εστίαση, που πραγματικά θα προσφέρει επίσης πολλές θέσεις εργασίας. Μέτρα σας λέω και σημεία τα οποία ένα-ένα έχει την αξία του. Θεωρητικά ωστόσο, ενώ είναι πραγματικά από εκείνα τα σημεία τα οποία έχουν μια ιδιαίτερη δυναμική, πρακτικά πόσο εύκολα μπορούν να προχωρήσουν? Κοιτάξτε, πρακτικά θέλει πολιτικές ακόμη και από την ίδια την περιφέρεια, γιατί και η περιφέρεια χρηματοδοτεί επιχειρήσεις.
Έτσι, έχουμε θέματα. Αυτή τη στιγμή, ακόμη και το ψήφισμα για την κατάργηση της Κυριακής, έχει φέρει μια τεράστια ανεργία. Γιατί ο εμποράκος, και συγγνώμη για την έκφραση, ο μικρός έμπορας, δεν μπορεί να είναι 7 μέρες ο άνθρωπος να δουλεύει την ημέρα. Δεν μπορεί ο εργαζόμενος που δουλεύει σε ένα μικρό κατάστημα να δουλεύει 7 ημέρες την εβδομάδα. Αυτό ήταν προ συμφέρον μεγάλων πολυεθνικών εταιριών, με αποτέλεσμα να κλείνουν επιχειρήσεις, να κλείνουν μαγαζιά, να μένει κόσμος. Το έχουμε πληρώσει το εμπόριο με την ανεργία αυτό το μέτρο. Και έχει τη σημασία του ότι βγαίνει πολιτικά το περιφέρεια. Και αυτό τιμάει όλο το Περιφερειακό Συμβούλιο και τον Περιφερειάρχη, που λέει ότι δεν θέλουμε στην Κρήτη να ανοίγουν τις Κυριακές. Και έτσι όπως έχει ρυθμιστεί. Και πάει η κυβέρνηση, αντί να ακούει την κοινωνία, γιατί πρόκειται για αιτήματα της ίδιας της κοινωνίας, είτε είναι εργαζόμενοι, είτε εμπορικό σύλλογο, είτε περιφέρεια, και όχι μόνο δεν περιορίζει τις Κυριακές στο εμπόριο, επεκτείνει και σε άλλους κλάδους, όπως σε εταιρείες μπετών, να πάνε να ρίχνουν τα μπετά στις οικοδομές και τις Κυριακές. Μα και χθες ο Πρωθυπουργός ήταν κάθετο σε αυτό που είπε, ότι υπάρχουν επαγγελματικές κατηγορίες, επαγγελματικές ομάδες που θα λειτουργούν και τις Κυριακές, εμπορικά καταστήματα, δεν ξέρω τι άλλο θα είναι, όπως γίνεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη, και αυτό θα είναι το δεδομένο και μονόδρομος από εδώ και κάτω. Το διευκρίνησε. Μα δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιούν συγκρίσεις με την Ευρώπη μόνο εκεί που τους συμφέρει. Όταν θα πας στη Δανία θα δεις ότι υπάρχει μια ανεργία της τάξης του 3,5%. Αν πας στη Γαλλία θα δεις ότι υπάρχει μια ανεργία στο 5%. Όταν έρθει στην Ελλάδα θα δεις ότι έχει φτάσει στο 20% και οδεύει προς τα πάνω. Δεν μπορείς να ακολουθείς ίδιες τακτικές, ίδιες πολιτικές, που παρόλα αυτά να επισημάνω ότι και αυτό δεν είναι αλήθεια. Γιατί όταν η Δανία και η Γαλλία μιλάει για μείωση του 40 ώρου, όταν κάποιες άλλες χώρες μιλάνε ότι πρέπει να αλλάξει το καθεστώς, ακόμη και από πενθήμερο να πάμε σε 4 μέρες με τις ίδιες αποδοχές, και τις αποδοχές τις δικές τους, όχι τις δικές μας τα ψίχουλα του βασικού μισθού, πας εσύ και ρυθμίζεις με ατομικές συμβάσεις και κάνεις διευθέτηση της υπεροριακής απασχόλησης, αντί να πιέσεις το βιομηχανικό κλάδο να προσλάβει ένα νέο μας, μια γυναίκα, τις δύο ευάλωτες ομάδες που οι νέοι μας φεύγουν στο εξωτερικό και μια σειρά τέτοιων ζητημάτων. Αυτές οι πολιτικές είναι απαράδεκτες, όταν ειδικά σε αυτή την εποχή που πραγματικά η ανεργία έχει καλπάσει και που πραγματικά πρέπει να δεθούν λύσεις. Γιατί κυρία Δουλγεράκη, με 2 εκατομμύρια ανέργους καμία οικονομία δεν μπορεί να σταθεί. Καμία απολύτως.